Αφού είμαστε στο νομό Φωκίδας, δεν πάμε δίπλα στη Βιωτία, να πάμε στη Λιβαδιά, την πρωτεύουσα δηλαδή του νομού, νομού Βιωτίας και παλαιότερα και της Αττικής, ήταν της Αττικοβοητεία Βιωτίας, για να γνωρίσουμε κάποιους ζωντανούς ανθρώπους, φρέσκους, με νέα ματιά που και καλλιτεχνούν και επιχειρούν. Δηλαδή, θα πάμε σε ένα art καφέ που φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτισμού. Δεν ξέρω αν είμαστε με Skype έτοιμοι να συνδεθούμε με την ριζογράφο καταρχήν, την Τζίνα την Καράμπελου, η οποία εκθέτει σε αυτό το καφέ. Καλησπέρα, γεια σου αγαπητή Τζίνα, τι κάνεις? Γεια σου Γιώργο, γεια σου Ρένια. Γεια σου Τζίνα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, είσαι περιστοιχισμένη από πίνακες και από νέους ανθρώπους που απολαμβάνουν τον καφέ τους και την τέχνη ταυτόχρονα. Πώς... Είδατε πώς γίνονται τα πράγματα στην επαρχία. Για πες, πώς γίνονται. Είχα έρθει το Πάσχα και είχα κάνει μια έκθεση ζωγραφικής εδώ. Με συγχωρείς, όταν λες είχες έρθει, δεν μένεις στη Λιβαδιά, από πού είσαι? Δεν μένω στη Λιβαδιά. Πού μένεις? Μένω στην Αθήνα, στο Μαρούσι. Ναι. Κατάγομαι όμως από ένα χωριό της Λιβαδιάς, στη Δάβλια. Α, την έχουμε ρίξει. Έχω ατλήσει από εδώ τις εμπνεύσεις μου. Mm-hmm. Και μετά από πρόσκληση του Δήμαρχου Λιβαδιάς, του οργανισμού εδώ που ασχολείται με τα πολιτιστικά, mm-hmm. έκανα μια έκθεση του Πάσχα, η οποία mm-hmm. είχε πάρα πολύ καλή επιτυχία. Βλέπουμε και τα έργα σου τώρα, Γεωργία. Δεν άκουσα. Εμείς βλέπουμε, λέω, ταυτόχρονα και τα έργα σου. Είναι αυτά που έχεις εκθέσει ήδη από το Μάιο και τώρα επανήλθες με μια έκθεση σε ένα art καφέ στην πόλη. Επανήλθα σε ένα art καφέ, στο μοναδικό art καφέ που υπάρχει στην πόλη, mm-hmm. γιατί με προσκάλεσαν εδώ και ήρθα πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έτσι αισθάνομαι ότι τα έργα μου φτάνουν πολύ κοντά στον κόσμο, από τον οποίο αντλώ και τις εμπνεύσεις μου. Και yeah. επειδή μέσα σε ένα art καφέ ο κόσμος είναι πιο χαλαρός στην επικοινωνία. Ναι. Προφανώς. Και μπορούμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Mm-hmm. Εσύ βρίσκεσαι εκεί, Γεωργία μου, μιλάς με τους επισκέπτες του καφέ, σε ρωτάνε για τα έργα σου. Και υπάρχει βέβαια δημιουργικός διάλογος δηλαδή από αυτού? Υπάρχει. Βέβαια δεν μπορώ να είμαι κάθε μέρα. Αλλά φαντάζομαι. Έχουμε τα Σαββατοκύριακα. Όχι απλώς υπάρχει διάλογος, υπάρχει και ένα λεύκομα εδώ, σαν αυτό που κάναμε παιδιά. Το οποίο έχει τα έργα μου και μπορεί ο καθένας να γράφει από κάτω τις εμπνεύσεις του mm-hmm. ή τι εικόνες του αποκαλύπτουν τα έργα τα δικά μου ή τι ιστορίες. Και αυτό σκοπεύουμε να το κάνουμε ένα έντυπο. Και όταν λέω σκοπεύουμε, εννοώ μαζί με τη Βασιλική Σταθάκη, η οποία είναι επιμελήτρια των εκθέσεων που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Ωραία. Θα γυρίσει στον Τζίνα... κόσμο δηλαδή αυτό. Μάλιστα. Τζίνα, πες μου κάτι. Σε αυτό το καφέ γίνονται και άλλες εκθέσεις ή είναι η πρώτη φορά που κάνουν κάτι τέτοιο? Όχι, γίνονται και παρουσιάσεις βιβλίων mm-hmm. και εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίες. Και ωραία. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο επίσης έχει φύγει από την Αθήνα και έχει έρθει εδώ και κάνει μπράβο, όλο στα αυτό παιδιά το πράγμα. Α, ναι. Ωραία, νομίζω ότι η επόμενη σύνδεσή μας ήταν με το ζευγάρι που έχει το καφέ να μάθουμε για τα κίνητρα, την πορεία, πώς στήσανε τη δουλειά τους αυτή, πώς πάει. Και Τζίνα, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Εάν καθόσουν σήμερα λοιπόν να ζωγραφίσεις, ναι. έτσι, με θέμα τη Λιβαδιά όμως, με θέμα μέσα από τη Λιβαδιά, τι θα ζωγράφισες ενδεχομένως? Το ποτάμι. Το ποτάμι. Το φιλικό μας ποτάμι, την Έρκινα. Η Έρκινα, η οποία είναι το ένα από τα δύο θηλυκά ποτάμια της Ελλάδας, έτσι. Και η Νέδα, ναι. Και η Νέδα, βέβαια, στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, ήταν η Τζίνα Καράμπελου. Τζίνα, θέλουμε να μας υποσχεθείς ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σου. Και βέβαια και θα ήθελα να παρακολουθείτε την εξέλιξη της δουλειάς μου, γιατί την έκθεση μου θα την πάω και σε άλλα σημεία, παιδιά. Να είναι πάντα κοντά στον κόσμο. Μπράβο. Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σου, Γεωργία. Καλά και εσύ. Χάρηκα πολύ, παιδιά. Φιλιά, φιλιά. Γεωργία ή Τζίνα Καράμπελου, γιατί χρησιμοποιείται δύο ονόματα.